Το σύμπαν είναι ο νους και όλα τα όντα τα κατέχει ο νους. Αλλά μόνον λίγα όντα κατέχουν τον νου. Αυτό είπε ο Ναξαγόρα προ 2.500 χρόνια και βάλε. Ενώντα, τα όντα που κατέχουν τον νου προσδίδουν στο σύμπαν την ικανότητα να κατέχει. Του προσδίδουν συνείδηση, επειδή σκέπτεται μέσα από τα νοήμουνα όντα σαν εμά. Αυτό ίσως εξηγεί και την υπαξιακή μας κατάσταση ότι αποτελούμε ένα μέρος του συμπαντικού νοός. Ωστόσο η ποιότητα της σκέψης μας αλληλεπιδρά με την γλώσσα που χρησιμοποιούμε το ποιόν της οποίας προσδίδει ουσία στην σκέψη. Επειδή λοιπόν η ουσία, παρ-ουσία του κάθε ατόμου αποκτά υπόσταση ανάλογα με την ποιότητα του σκέψτε. Καλό θα ήταν να αναλογιστούμε τι ορίζει το ποιόν του καθενός ημών. Και αυτό επειδή το ποιόν μας αποτελεί μια συλλογική έκρηξη συνείδησης. Mm. Όχι μόνο για το σύμπαν, αλλά και για τον συλλογικό μας πολιτισμό. Την οικογένειά μας, την χώρα μας. Που απορρέει από τα άτομα που συγκροτούν αυτόν τον πολιτισμό. Λέγοντας ποιόν, αναφέρομαι στην ατομική μας ποιότητα. Ποιοι είστε φίλοι μου ουδόλο στοιχείο το π, ποι, το πιόν και η ποιότητα γράφονται με όμικρον γιότα. Και οι τρει λέξει έχουν κοινή ρίζα την αναζήτηση. Άρα, όταν ρωτούμε ποιο είσαι, ζητούμε να μάθουμε για την ποιοτική ουσία του ερωτηθέντο. Το ερώτημα είναι υπαρξιακό, όντω. Επειδή, αν ερωτήσω τον καθένα από εσά ποιο ή ποια είστε, θα ήταν ενεπαρκή μια απάντηση τύπου η Είμαι ο Γιάννη ή η ποια ειστε θα ηταν ενεπαρκη μια απαντηση τυπου η ο με η η μαρια Το όνομά σα από μόνο του δεν χαρακτηρίζει την ποιότητά σας ως ξεχωριστές οντότητες. Προσέξτε, είπα όνομα. Και με αυτό εννοώ ότι, το τι σας νέμει. Νέμει. Που σημαίνει ότι ένας Γιάννης ή μία Μαρία νέμεται με εκατομμυριάδους Γιάννηδες και Μαρίες. Αντίστοιχα. Άρα δεν σας διαχωρίζει από τα πλήθη το όνομά σας. Αλλά το ιδιαίτερό σας ποιόν. Η ποιότηση μόνο. Ψάξετε το. Ψάχνοντας την ποιότητά σας, ίσως αποκτήσετε το γνώ σε αυτόν. Και συνάμα, αυτό που είπε κάποτε ο Πιθαγόρα, ο άνθρωπο πρέπει να διάγει τον βίο του να διφόμενο, το πραγματικό του όνομα. Όμω τι ορίζει την ποιότητά μα, αν δεν είναι το όνομα. Τι άλλο εκτό από την καταγραφή όλων μα των εμπειριών στην μνήμη μα. Εξάλλου τι θέλετε ποιήσει, εάν δεν έχει πλούσιον υπόβαθρο μνήμη η ουσία σα. Αν ευμνήμη, τι άρτων θέλει ποιήσει ο αρτοποιό, τι ποίημα ο ποιητή τι τέχνη ο πολιτισμός. Στο ερώτημα λοιπόν ποιο είσαι, μία μόνο είναι η απάντηση. Είμαι αυτό που θυμάμαι. Η ουσία μου είναι η μνήμη μου. Μέσα από αυτήν αντιλαμβάνομαι και ερμηνεύω τον κόσμο. Τροφοδοτώ, τη την ψυχή μου και ανάλογα με αυτήν υπάρχω και ποιό. Η ποιότητα του καθενό επαφείται στην εμπειρική και πνευματική αποταμίευση του διαγόμενου του βίου σε μνήμη. Όσο την επεξεργάζεται κανεί και όσο την εμπλουτίζει, τόσο περισσότερο η ουσία αυτού ανεξαρτητοποιείται από κάθε έξω από αυτόν ουσία, δηλαδή εξουσία. ουσία. Άνθρωπος χωρίς ουσία γίνεται έρμεο κάθε καιροσκόπου εξουσιαστή, είτε θρησκευτικός, είτε ιδεολογικός, είτε καταναλωτικός. Όπως και έθνος που έχει απολέσει τη μνήμη του, άρα και την ουσία του, εξουσιάζεται από αλλοδαπά συμφέροντα. Σας η αναγνώριση τη πρωταρχική θέση τη μνήμη εδραίωσε το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίο την θεοποίησε όλα στο πρόσωπό τη Τιτανίδας Θεά, μνημοσύνη. Και όχι, φίλοι μου, δεν είναι θρησκεία, ούτε μυθολογία, είναι προσωποποιημένη επιστήμη. Κατά τον μύθο, ο Δία, ο Ζεύ, πλάγιασε με την μνημοσύνη, τη μνήμη, επί νέα ημερονίκτια. Δεν είναι τυχαίο το Ζεύ. Ζεύξει εκ της οποίας γεννήθηκαν οι εννέα μουσες, στον Δία ως ζεύς, προσωπείται η έννοια της ζεύξεως λοιπόν, της ζεύξεως των δημιουργικών δυνάμεων, υπό την επίρρεια της ενωτικής δύναμης του Θεού έρωτος, που εραιθίζει τα στοιχεία, προκαλώντας τις ζεύξεις, έρρος, ερεθίσμα, ερεθίζω. Λοιπόν, προκαλεί τις ζεύξεις, τις ενώσεις αυτών των στοιχείων, όπως ο Γεωργός ζευγαρώνει, ζεύς εδώ πάλι, οργώνει την γη ώστε να οργιάσει η άνθηση. Ας αποκωδικοποιήσουμε λοιπόν τη λέξη αυτή, Θεός. Ζεύς, ο οποίος ανθρώπιτος Θεός. Προκύπτει η λέξη Θεός από το Θεό που σημαίνει κινούμε, τρέχω. Έννοια που σήμερα συναντούμε στο βοήθεια, ευθεία, θύελα, ηθήνο Ό,τι κινείται, θέει λοιπόν. Είτε είναι ο χρόνος, τα γεγονότα που τον σημαδεύουν, είτε το ίδιο υλικό ή άειλο σύμπαν. Όταν αυτή η κίνηση των πάντων ω Θεό ζεύς, ζευγαρώνει, γίνεται ζεύξη με τη μνήμη, γεννιούνται όλα τα στοιχεία ενό πολιτισμού, ενό ανθρώπου. Προσωποποιημένα ω μουσε. Στην μουσα κάνει επίκληση ο Όμηρος να ενεργοποιήσει τη μνήμη και τα έπι του. Οι μουσε αποτελούν την πηγή έμπνευση για κάθε διανοητική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για θεατρική είτε επιστημονική. Οι μουσε εμπνέουν μουσική, και σε μουσεία αποταμιεύονται τα τεκτενόμενα των θέων των πολιτισμών. Σε αντίθεση με τις δογματικές δοξασίες τις θρησκείας που περιορίζουν το θείο σε κάποια μεταφυσική οντότητα ασκούσα εξουσία ως κριτής και τιμωρός και στις οποίες βολικά καταφεύγουν οι αταλέποροι τη σκέψη η λεγόμενη πτωχή το πνεύματι ο Έλλην τολμά να κοιτάξει κατάματα το χάος το άγνωστον ορώντα θεούς σε ό,τι κινείται. Ιστάμενος επί αυτών ως επιστήμων. Επί, ίσταμε, επί, επί Εξού και η μοναδική ανά την ελληνική λέξη θεωρία. Theory θα πούνε οι Άγγλοι. Εμείς όπως γνωρίζουμε ότι προέρχεται από το θεός και ορό. Οράω θεούς. Εκεί που βλέπω κίνηση. Ιστάμενος επί της ροής των πραγμάτων, ο άνθρωπος γίνεται ίστορ. Γνώστης. Αυτό σημαίνει η λέξη ίστορ είσταμε επί ή με γνώση αυτού. Και ως η λέκτης της μνήμης καταγράφει ή την ιστορία. Εάν συνυπολογίσουμε ότι οι κινήσεις των πλανητών και των ηλιακών συστημάτων είναι ελικοειδείς όπως το σχήμα του DNA, τότε μπορούμε να παρομοιάσουμε την συμπαντική κίνηση με το ζεμπέκικο κατά το οποίο ο χορευτής απλώνει τα χέρια σαν τον αετό και γυρίζει σε κύκλους παλιντρομώντες πότε ψηλά και πότε χαμηλά. Πρόκειται για έναν πανάρχιο εξτασιακό χορό το ζεφ βάκικον. Όπου ο ποδίας, υπό την επίρρεια μέθης του ιού του Διονύσου, βάκχου, υιοθετεί την στάση του συμβόλου του, τον αετό. Και θέει. Έτσι θέει και η ελληνική αντίληψη του κόσμου, στη ροή των ιστορικών αλλαγών. Ω γέννημα Θεού και μνήμη, λοιπόν, επόμενον ήταν η ελληνική κοσμοθεωρία να χαράξει τον πλούτο τη σε μια αντάξια γλώσσα. Και αν μελετάτε παγκοσμίω, είναι επειδή η πεμπτουσία τη Πανανθρώπινης διανόησης γνωρίζει ότι όσοι ενεργοποιούν τους ετοιμολογικούς κωδικούς της ελληνικής αποκτούν αυτογνωσία, σοφία, ορθοδοξία. Από το ορθός, σωστά, δοκώ, σκέπτομαι. Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Η σοφία αποκτάται μελετώντας τις ρίζες των ονοματων επισκεψης η σοφια αποκταται μελετωντα υποστήριζε ο Αθηναίος φιλόσοφος Αντισθένης. Τότε μόνο δοκείς, σκέπτεσαι ορθός. Εξού, όπω είπαμε και το Ορθόδοξο. Και δόξα σημαίνει σκέψη. Όταν δοξάζεσαι σε χέρι των, σκέψε, των σκέψεων των άλλων. Όταν ορθώ δοκεί δια τη Ελληνική, γνωρίζει ότι η λέξη οικονομία, θερυπίν, δεν σημαίνει κέρδο ή αποταμίευση, ούτε αναφέρεται σε κάποιου αόριστου νόμου του οίκου σου, αλλά στην ορθή νομή του οίκου σου, τη πόλη σου, τη χώρα σου. Έχω ρωτήσει οικονομολόγου να μοναλίσουν τη λέξη τη επιστήμη που υπηρετούν και αγνοούν παντελώ τη ρίζα που από μόνη τη διδάσκει ότι πρέπει να ανέμει δικαίω και εφρόνω την παραγωγή του οίκου σου. Δηλαδή, δεν πετά πορτοκάλια σε χωματερέ για να εισάγει μεσεντέ. Δεν φιλοδοξενεί ούτε τα είσαι ξένο στο σπίτι σου, στον οίκον σου, χωρί να ανέμει τροφή πρωτίστω στα δικά σου παιδιά. Οίκο, νέμο, οικονομία. Δεν νέμει το νέο εργατικό δυναμικό τη χώρα σου πίσω από τα θρανία και στι δημόσιε υπηρεσίε για να εισάγει ξένα χέρια να δουλέψουν την γη σου. Τότε μόνο διαθέτει το κύρος να είσαι κύριο του οίκου σου. Δηλαδή εν οίκο κύρι, Ο Ουδόλο το κύρος έχει το ύ και το κύριο με το ίδιο ύ είναι παράγωγο του κύρου. Χωρί κύρος δεν είσαι κύριο. Όταν δεν έμει τα πράγματα σωστά, αυτό δεν σε τιμά ω εν οικοκύρι χάνεις το κύρο σου, χάνεις την τιμή σου. Τότε έπεται η θεά νέμεσής, που ορά την χαμένη σου τιμή και σε τιμώ ορά. Τιμή και ωρό. Η νέμεσής νέμει την δικαιοσύνη και την αντίστοιχη τιμωρία στον άτιμο αυτού που έχει, χάσει τον, το κύρο του. Το ερώτημα που προκύπτει είναι λοιπόν, Ποιο θα ήταν τόσο ηλίθιο ώστε να παραμελεί τον οίκο του και τους του δικού του ανθρώπου. Μα το λέγει η η λέξη, ηλίθιο. Το ηλίθιος προκύπτει από το ρήμα αλάωμε, περιφέρομαι, άσκοπα. Εξού και το αλίτης, το αλάνι. Έχει την ίδια ρίζα με τον ήλιο. Επειδή παλαιότερα οι άνθρωποι πίστευαν ότι το ουράνιο φως περιφερόταν πάνω από την γη. Άρα κατά τη λέξη, κατά τη λέξη ηλίθιος είναι αυτός που διαφορεί για τον τόπο του περιπλανόμενος εδώ και εκεί. Ως ιδιωτία. Λέξη που παρήγαγε το πανευρωπαϊκό idiot. Ιδιωτία Στρέφεται στον ίδιο τον εαυτό του, δεν μοιράζεται με του άλλου. Δεν νέμεται στον τόπο του. Δεν κοινωνεί με του συνανθρώπου του. Αλλάεται ξενομακαρίζοντα, ξενοψωνίζοντας, ξενοσπουδάζοντα, ξενοειδεολογίζοντα και ξενοξοδεύοντα σε Παρίσια και Λονδίνα από όπου επιστρέφει εθνικά πτωχότερο και με λιγότερη ουσία. Αίποτε ξενομανή εκτοξεύοντα σχολή και παράπονο για την κατάτεια τη πατρίδα του. Με άλλα λόγια. Ο ηλίθιο ουδέποτε ριζώνει στην γη του να αποτελέσει το δομικό υλικό με οικογένεια και παιδιά και να παράγει, ε, να παράγει κάτι για μια υγιή κοινωνία, ώστε να γίνει ο ίδιο αξιοζήλευτο, να γίνει Άριο. Και μη φοβάστε, δεν μιλάω για ξανθού, δαλανόμαστε, Γερμανού, δεν αναφέρομαι σε κάποια αρία φυλή, αλλά στο δίδαγμα που κομίζει η ρίζα του προθέματο ΑΡ μέσα στο Άριο αρρήκτω συνδεδεμένο με την μητέρα γη, όπω δηλώνει και η πρωτοελληνική λέξη αρουρά, καλλιεργήσιμη γη, από το αρ γη και το ουρ, πρόθεμα του ουρανού, του οποίου νερό την καθιστά γόνεμη. Ουρ ανό, άρουρα γη, γόνιμη γη που βρέχεται. Αρδεύουμε το έδαφος, δεύοντας το νερό στις καλλιέργειες με αρ οτρο οργώνει την γη ο γεωργός και μετά τον γάμα το αράζει. Κάθεται επί της γης. Ο έχον γη είναι αρ αρ έχον, καθώς μόνο όσοι είχαν γη θεωρούν το άρχοντες. Αρ ιστος μπορεί να είναι μόνο αυτός που ορθώς ίσταται επί της γης του. Ενώ αρ σις επιτυχάνεται μόνο όταν κάποιος πατά γερά επάνω στη γη. Ό,τι μονιάζει με την γη επιφέρει αρμονία, ενώ πάτημα γερό στα επιχειρήματά του πρέπει να έχει κάποιο, ώστε με άρα να συμπεραίνει. Η δύναμη τη άρουρα γη τόσο εντυπωσίαζε του πρωτοέλληνε, που ήθελαν να μάθουν πού οφειλόταν η ζωογόνο τη δύναμη. Πίστευαν ότι μόνο ο μη, ο ποντικό δηλαδή, ο μη, που τρύπωνε στα σωθικά τη, τηρούσε, έβλεπε, παρατηρούσε τα στοιχεία αυτή τη δύναμη. Εξού και το μυστήριο, αυτό που μόνο ο μυστήρι μπορεί να δει. Γι' αυτό και η μύση κατά τα ελευσίνια μυστήρια διεξάγεται σε υπόγειου ναού. Σήμερα λέμε αρουραίο, χωρί να αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για τον μη που τρυπώνει στην άρουρα, στην γη, σε αντίθεση με τον μικρότερο μη ή μεγαλύτερο, που τρύπωνε στα καράβια και ταξίδευε υπερπόντια, στον πόντο, θάλασσα. Ποιος είναι αυτός, ο ποντικός μυς, ο θαλασσινός μυς δηλαδή. Έχοντα ταυτίσει την δύναμη με την γη, εμείς οι Έλληνες χρησιμοποιούσαμε το ρήμα αρίο, που σημαίνει δυναμόνο, όπως το συναντούμε στον όρκο του Αθηναίου Πλήτη. Έλεγε στον όρκο του «Την πατρίδα ουκ ελάσω παραδώσω, πλοίο δε και αρίο, ως τις αν παραδέξομαι». Δηλαδή, την πατρίδα φτωχότερη δεν θα την παραδώσω, θα την δυναμώσω περισσότερο από ό,τι την έχω παραλάβει μετά από όλα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι γινόμαστε άριοι δυνατοί μόνο να το πατάμε στη γη μας, παράγοντας τροφή, ένδυση, πολιτισμό σε αυτήν. Εάν όχι, εωρούμεθα, δεν πατάμε σε αυτήν και επερώμαστε. Η έπαρση λοιπόν, η λέξη έπαρση επί της άρσεως δηλώνει την κατάσταση εώρησης την ως, μακριά από την γη του. Όπως είναι καταδικασμένο ότι επάρεται να πέσει, έτσι και εμείς πέσαμε Όπω τα παιδάκια που μη έχοντα συζητήρια για να πουν ξένε ταινίε σε έναν θερινό κινηματογράφο, συχνά έπεφταν από τον φράκτη που είχαν σκαθαλώσει. Για τέσσερι δεκαετίε αιωρούμασταν επιρμένοι, πυθικοί ό,τι βλέπαμε στην οθόνη, ταλαντεύοντα τα ποδαράκια μα εκεί πάνω πάθαμε ω το πόρος κάποια στιγμή. Όλο και περισσότεροι επιρμένοι ανέβαιναν στον φράκτη έω ότου αυτό κατέρευσε, και όταν πέσαν πάνω στη δική μα γη, τσακιστήκαμε. Δυνώνει πολύ οι κακούργους όταν έχουν οι Επικίνδυνοι είναι οι πολλοί όταν κακούργου έχουν για ηγέτε. Διαβάζουμε στον Ορέστη του Ευρυπίδη. Το κακούργημα που έπραξαν οι δικοί μα ηγέτε και εξακολουθούν να εφαρμόζουν είναι η συστηματική αφαίρεση τη γλωσσοπολιτισμική μα μνήμη. Σκοτώνουν τη μνημοσύνη. Όπου υπάρχει λύθη, η αλήθεια ευκόλω αποκρύπτεται. Αυτό που δεν ξεχνιέται, αυτό που δεν λανθάνει, αποκρύπτεται. Αυτό βολεύει του καιροσκόπου κυβερνώντε, που θέλουν μη σκεπτόμενου χειραγωγήσιμου πολίτε. Και επειδή όλο το φω που ξαστραβώνει είναι χαραγμένο στη μνήμη τη ελληνική γλώσσα, αυτή εισέπραξε όλο το μένο, όλο το μίσο των μεταρρυθμιστών του Μεταπολιτευτικού Υπουργείου Παιδεία στην χώρα μα. Με πρόσημα την απλοποίηση τη ελληνική στο όνομα τη πρακτικότητα, πολιτικάντιδε καιροσκόποι παρίσφρισαν στο Υπουργείο Παιδεία αρχικό βάλλοντα κατά του πολιτονικού και του μουσικότητο των προθέσεων και καταλήξεων. Και κατόπιν φέτα φέτα σαλμοποιώντα λύματα με απότερο σκοπό μία ιωτοποιημένη μορφή άνευ διφθόγκων και συμφώνων που θα θύμιζαν την κλασική μεγαλοπρέπεια αλλά και τι ετοιμολογικέ διδαχέ χαραγμένε στην ορθογραφία τη γλώσσα. Το ερώτημα που πρέπει να μα απασχολήσει είναι πόσο λογοτομημένο μπορεί να είναι ένα λαό να δεχθεί αβίαστα Μορφώματα τύπου ιδέο άντρο, αντί ιδέων άντρων. Ή η Ελλάδα της Ελλάδας, αντί η Ελλάσης η Ελλάση ελλαδος Το εμβαδό και το ποσό, αντί το εμβαδόν και το ποσόν. Η Ακρόπολη της Ακρόπολης, αντί η Ακρόπολης της Ακροπόλεως. Πόσο ανάξιοι τον προγόνο μας και πόσο κάφροι πρέπει να είμαστε, ώστε να επιτρέψουμε αυτούς που καθορίζουν την παιδεία των παιδιών μας να ταυτίζουν ό,τι ελληνοπρεπές. Και ό,τι όμορφο ανέδειξε αυτό ο τόπο σε παγκόσμια κλίμακα με τον εθνικισμό, τον κακό εννοούμενο εθνικισμό και τον φασισμό. Μία αντιστεκόμενη, χάσαμε την τιμή μα και επιφέραμε την τιμωρία. Η νέμεση εκδηλώνεται όποτε θέλουμε να είμαστε πολιτικό ορθοί, δεχόμενοι τι μεταλλάξει των προοδευτικών μεταρρυθμιστών που σκότωσαν το τελικό νη ακόμη και σε άρθρα. Η τιμωρία. Ποια είναι η τιμωρία μιλάμε λες και είμαστε καδί. Αυτή είναι η τιμωρία. Δεν λες την καρέκλα, αλλά την καρέκλα. Δεν λες τον τοίχο, αλλά τον τοίχο. Δεν λες μην μπαρκάρετε, λες μην μπαρκάρετε. Κάπως έτσι φτάσαμε να λέμε και μπρίζα την πρίζα. Και το χειρότερο, μοιάσαμε με τον τρόπο που κακοχειριζόμαστε τη γλώσσα μας. Υπάρχει αντίδοτο, θα ρωτήσει κανείς. Έχουμε μία από τις ελάχιστες γλώσσες του πλανήτη που για να την πάμε μπροστά πρέπει να κάνουμε πίσω ολοταχώς. Και αυτό επειδή η αμυγός ελληνική γλώσσα είναι πλάστης της νόησης. Σκαλίζοντας την λιγάκι θα παναφέρουμε τη μνήμη και θα κάνει αυτό που πάντα έκανε. Θα φωτίσει, όπως φώτισε τον Μεσαίωνα, για να προκύψει η αναγέννηση. Ποια αναγέννηση Αυτού που είχε πεθάνει με τον Μεσαίωνα. Του Έλληνος νοήμονος ανθρώπου φυσικά τότε ίσως καταλάβουμε ότι η λέξη ελευθερία προκύπτει παρά το ελεύθυν, ο πουερά τη. Δηλαδή να πηγαίνει κάποιο εκεί που αγαπάει, που επιθυμεί, που ερά. Ελεύθο σημαίνει έρχομαι, πορεύομαι, πορεύομαι. Ερώ ισόν αγαπώ, εξού και έρω. Και ούτω δεν σημαίνει να μην είσαι σκλάβο ή δούλο, αλλά να το, πράτης, το να σύμφωνα με ό,τι γεννά έρωτα στην ψυχή σου. Τότε ίσω πάσουμε να λέμε σχόλασα από το σχολείο, Αναλογιζόμενοι ότι δεν μπορεί να ξεκουραστεί κάποιο, δηλαδή να σχολάσει από την ξεκούραση, την σχόλη. Η λέξη σχόλη παρήγαγε τη λέξη σχολείο. Επειδή συλλογιζόμενοι το έτοιμο τη σχολή στη λέξη σχολείο, ίσω αλλάξει και η λαθασμένη μα προσέγγιση στα θέματα παιδεία, που σήμερα έχει μετατρέψει την κάποτε ευχάριστη σχόλη τη μόρφωση σε κάτι μισητό. Τότε μόνο θα αισθάνονται ελεύθεροι μαθητέ, ερώμενοι την έλευση αυτών στο σχολείο τότε ίσως αρχίσουν να νυμφεύονται οι άντρες αντί να παντρεύονται. Αναλογιζόμενοι ότι δεν τίθεσε υπό του άνδρος, δεν υπαντρεύεσαι υπό του άνδρος όταν στεφανώνεσαι γυναίκα. Εδώ στην εποχή μας βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει λιγάκι. Τότε ίσως καταλάβουμε ότι το παλικάρι πρέπει να γράφεται με δύο λάμδα και ήττα, επειδή θυμίζει τους οπλίτες της θερμοπύλες, που έπαλαν, κράδαιναν τις κάρες, τα κεφάλια τους, για να κυματίζουν τα λομφία στι περικεφαλαίε, προκαλώντα τον εχθρό στη μάχη. Σήμερα το γράφουν με ι και με ένα λάμδα, έχοντα απολέσει εντελώ το έτοιμο τη λέξεω. Τότε μόνο θα επιτρέπαμε την υπηκότητα σε αλλογενεί, αλλά ουδέποτε θα επιτρέπαμε να αποδοθούν ηθαγένειε αδιακρίτω, καθώ η ίδια η λέξη ηθαγενή προσβάλλει την πραγματική ταυτότητα τόσο του ηθαγενή όσο και του ηθαγενοποιημένου εφόσον προκύπτει από το ηθής, ευθύ, κατευθείαν και το γένος, καταγωγή εξ αίματος. Αναδιφόμενοι ακόμη και στι πιο απλέ ελληνικέ λέξει σε συνδυασμό με του μύθου, θα βρίσκαμε απαντήσει σε όλα τα σημαντικά ερωτήματα τη ζωή. Α πάρουμε τη λέξη νερό, Γιατί λέμε νερό και όχι είδωρ σήμερα, Πρόκειται για νεωτερισμό ή για κάτι πιο αρχαίγωνο. Θυμίζει τον υδάτινο Θεό Νηρέα και τι κόρε του, τι Νηριίδε, το όνομα νηρεύ έχει σαφώ καθορισμένη έννοια και μα θυμίζει το νερό που κινείται. Το ήτα ενίοτε προφέρεται ω ε, δηλαδή νερέα και νερείδε ή τη νεράιδε, που ταυτίστηκαν αργότερα με τι νύφε των πηγών. Πρόκειται για ηχοποιητικό λίμα από το νερ τη πηγή, τον ήχο που κάνει η πηγή. Το νερό είδο λοιπόν είναι το φρέσκο νερό που μόλι βγαίνει από την πηγή και όσο ρέει είναι πόσιμο. Γι' αυτό λέμε νερόν, νερό, πίνουμε αυτό που είναι πόσιμον φρέσκο από την πηγή. Ό,τι νέον, νεωρέι. Ναι, το ίδιο και ο νεαρός άνθρωπος. Με ορμή, γεμάτος ορμόνη, ορμόνη, ορμή, νεωρέι ναι, από την πηγή της ζωής. Άρα, νεαρός είναι κάποιος όσο ρέει ορμητικά σαν το ποτάμι. Έως ότου ο νεαρός, ο νύρ, κατασταλάξει είτε στη θάλασσα ή σε κάποια λίμνη, στην πραγματική ζωή δηλαδή, τότε πάβει η ορμή του ως νιρ και γίνεται ανιρ. Ο ανιρ του ανδρός. Η παρομοίωση αυτή ενισχύεται και τιμολογικώς, εφόσον γνωρίζουμε ότι στην αρχική του κλίση η λέξη άντρα είχε το σχήμα ο ανιρ του ανερός, όχι του ανδρός, του ανερός. Το δέλτα προέκυψε από προφορική σύμπληξη και δημορφώθηκε το του ανδρός. Όταν ο νεαρός κατασταλάξει στην επιφάνεια κάποιου υδάτινου χώρου και γίνει ανιρ, Τότε μόνο μπορεί να αξιολογήσει την πραγματικότητα που το περιβάλλει. Τότε μόνο μπορεί να εκτιμήσει το φω και σαν να συνοντονιστεί με τους του κραδασμού του σύμπαντο. Τότε μόνο γίνεται άνθρωπο. Λέξη που κατά το Little and Scott προέρχεται από το ανήρ και όψ. Γενική τη οπό, από το ρήμα ορό. Η όψ τη οπό. Είναι ο έχον όψιν ή πρόσωπον ανδρό. Ανδροπό όπως και πρόσωπον και όχι από το άνω και θρόσκο που βόλεψε αυτούς που ήθελαν να του δώσουν κάποια θεολογική ερμηνεία για εξουσιαστικούς λόγους. Τότε ίσως καταλάβουμε ότι η λέξη άγαλμα δεν αναφέρεται σε κάποιον Αντριάντα του Βενιζένου ή άλλου ιστορικού αντρό, αλλά στην υπέρτατη ομορφιά που οδηγεί την ψυχή στα ύψη επειδή μας αγαλιάζει. Εκεί που άλλοι λαοί στατικότητα στα γλυπτά των, όπω δηλώνει και η λέξη statue, από το στατούα το λατινικό, εμεί οι Έλληνες είδαμε την αγαλίαση. Και γι' αυτό έω και στι μέρε μα, κανεί πολιτισμό δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το κάλο τη ελληνική τέχνη. Παρά μόνο να το μιμηθεί ή να το κλέψει για τα μουσεία του. Η λέξη αγαλίαση προκύπτει από το άγος που σημαίνει πολύ, εξού και το μηδέν άγαν τίποτα σε υπερβολή, επειδή το πολύ βλάπτει και το με σκυρτό αναπηδό, δηλαδή αγάλωμε προς τα ουράνια. Το ελληνικό άγραμμα λοιπόν, όπως αυτό του Απόλλωνος, αποπίζω μου, είναι ο γονιδιακός έλλειξ που συγκροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να ανελκύσουν τον άνθρωπο στην υπέρτατη ουσία, ώστε να μετέχει στην πέμπτουσία τη της ομορφιάς της ζωής. Το εν λόγω άγαλμα κοσμούσε το δυτικό αέτομα του ναού του Ολυμπίου Διό. Στην Ολυμπία, αριστερά και δεξιά από τον Απόλωνα, απεικονιζόταν η μάχη μεταξύ κενταύρων και ανθρώπων. Το αποκωδικοποιούμε ω εξή. Στο πρόσωπο του Απόλωνο εκδηλώνεται η αταραξία που πρέπει να έχει ο νοήμων άνθρωπο περιβαλλόμενο από τι συγκρούμενε δυνάμει του χάου, που συχνά εκτελήσονται γύρω του. Το τέλειό του σώμα εκδηλώνει τόσο την Ρώμη όσο και την εγκράτεια που πρέπει να ασκηθεί ώστε το στήθο να είναι πάντοτε μεγαλύτερο από την κοιλιά. Το γεγονό ότι ουδένα ελληνικό άγαλμα ή ελληνική μορφή σε αγκιογραφία τη κλασική εποχή έφερε κόσμημα ή δερματοστιξίε, αυτά που λέμε σήμερα τα τουάζ, δηλώνει ότι ο συγκροτημένο άνθρωπο δεν διακατέχεται από κάποιο σύμπλεγμα ούτε την ανάγκη να συμπληρώσει κάποιο κενό για να στιγματίσει το σώμα του. Ουδόνο τυχαίο ο Πλάτωνα παρομοιάζει την τέλεια πολιτεία με τη μορφή του αγάλματο, Εάν η αρετή τη κεφαλή είναι η σοφία, η αρετή του στήθου η ανδρεία και η αρετή τη κοιλιά η εγκράτεια, τότε η κεφαλή μια πολιτεία πρέπει να στελεχώνεται από σοφού ηγέτε. Το στήθο τη από ανδρείου και αδέκαστου, ως εκτελεστικά όργανα και σώματα ασφαλεία, στρατό, ενώ η κοιλιά από εγκρατεί πολίτε. Για να επιτευθεί κάτι τέτοιο, οφείλει ο καθένας από εμά να επιδιώξει την αγαματοποίησή του τόσο πνευματικός όσο και σωματικός. Επειδή το ένα χωρίς το άλλο οδηγεί σε άλλα άκρα. Και αν είναι δυνατόν να μοιάσουμε με έναν Απόλλωνα. Και μόνο η προσπάθειά μας να το πετύχουμε θα μας βελτιώσει ως ανθρώπους και συνεπώς ως κοινωνία. Φίλοι μου, διανύουμε μια εποχή που σκοτώνει την πανανθρώπινη μνήμη. Όπως προείπαμε, χωρίς μνήμη δεν υπάρχει ουσία και χωρί ουσία απουσιάζει παντελώ η κριτική σκέψη που θα μπορούσε να μα οδηγήσει στο ωραίο και το αληθινό. Ήδη ελλείψει ιστορική μνήμη και ηθικών προτύπων, οι νέοι μα έχουν μεθοδικώ λοβοτομηθεί από την μνημοκτόνο παιδεία των τελευταίων δεκαετιών. Αντί για παιδεία, εκ τη οποία θα μπορούσαν να προκύψουν ενάρετοι πολίτε, συστηματικώ εμφυτεύονται ιδεολογίε που διαμορφώνουν μια συνθηματολογική λογική που λειτουργεί ω θρήσκευμα, Πρόσφατε επιστημονικέ μελέτε έχουν αποδείξει ότι το μέρο του εγκεφάλου υπεύθυνο για την κριτική και αναλυτική σκέψη συρρυκνώνεται όταν κάποιο προσκολείται σε μια πολιτική ιδεολογία ή σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα. Και όταν λέμε δόγμα, εννοούμε ότι κάποιο δέχεται αδιαφυσβήτητα αυτό στο οποίο πιστεύει και δεν ερευνά περαιτέρω. Γίνεται δογματικό. Αρνούμενο ακόμη και να συνδιαλεχθεί με επιχειρήματα με του κατά αυτόν αντιφρονούντες. Το νέο αυτό είδο ανθρώπου που διαμορφώνει η σημερινή κατάσταση είναι ένα αποσαθρωμένο άνθρωπο, τύπου ό,τι να είναι, καταφερόμενο εναντίον οποιασδήποτε προσπάθεια κοινωνική ή εθνική ανασυγκρότηση ανά τον πλανήτη, βλέποντά την ω ρατσιστική, ξενοφοβική ή φασιστική. Η κατάσταση θυμίζει του πρωτοχριστιανικού διωγμού των εθνικών Ελλήνων και το κρέμισμα των ναών και όλων των έργων τέχνη από μινάρια των οποίων ακόμη μαγεύουν την ανθρωπότητα ω προ το κάλο και τον μέγα πολιτισμό που έλαψε υπό την κυριαρχία τη ελληνική διανόηση. Δηλαδή, ό,τι κάνουν κάποιοι Ισλαμιστέ ακόμη και στι μέρε μα, που κρεμίζουν αγάλματα. Φαίνεται ότι η ομορφιά πληγώνει τόσο την ασχήμια που ενίοτε δέχεται όλο το μέρο αυτών που αισθάνονται ανεπαρκής απέναντί τη. Εάν είμαστε Έλληνε, εμεί πρέπει να διαφυλάξουμε την ομορφιά μέσα από τη γλώσσα μα, επισκεπτόμενοι τις ρίζες που οδηγούν στην αδογμάτιστη σοφία. Αλλιώς θα είμαστε γκρουβαλοποιημένοι λινόφωνες βάρβαροι, εκδηλώνοντας την πνευματική μας παινία με τάσεις μόδας και συμπεριφοράς που συμπληρώνει το κενό της αμνησίας, προσβάλλοντας τις δυνατότητες του ανθρωπίνου είδους και στον πολιτισμό που θα μπορούσε να ξαναλάψει στο χώρο μας. Όλο αυτό που σας είπα το ενέβλεψε μια ανάρτηση που είδα στο διαδίκτυο που μια ελληνόφωνη είπε ε, αυτό είναι πολύ to the point. Αντί να πει αυτό είναι πολύ εύστοχο. Ευχαριστώ που με ακούσατε, φίλοι μου.